η συγγραφέας και δόκτωρ Δήμητρα Καμαρινού, βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών, θα είναι παρούσα, ενεργός, ενεργή στην Τρίτη, και στις τρεις βέβαια, αλλά στην Τρίτη θα είναι και το κεντρικό πρόσωπο, μια που οι γυμναίες αθέατες ιστορίες παραπέμπουν σε δική τους ερευνητική εργασία, για την οποία θα έχουμε προσθέτω να πούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η κυρία Καμαρινού είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κυρία Καμαρινού. Καλή σας μέρα. Τι πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα ακριβώς, να απλοποιήσετε το λίγο καλύτερα από μένα που τα πάω όλα μαζί και ίσως μπέρδεψα τον κόσμο. Ναι, αυτές πράγματι είναι οι θεματικές, όπως τις αναφέρατε, δηλαδή ποια είναι η οπτική της επιστήμης σε σχέση με τις ανισότητες, ότι η αλλαγή περνάει μέσα από τη δράση, δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση. Και το τρίτο κομμάτι, οι κρυφές αλήθειες γυναικών, αυτά που αποσιωπούνταν για όλα αυτά τα χρόνια και βγαίνουν τα τελευταία χρόνια στην επιφάνεια. Μιλάω τώρα για τη βία κυρίως ενάντια στις γυναίκες και μας συγκλονίζουν. Το δικό μου το κομμάτι, θα υπάρχουν ομιλητές, και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει μέσα από βιωματικά εργαστήρια και θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια το θέμα των έμφυλων στερεοτύπων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και ίσως είναι το πιο σημαντικό να τα αναγνωρίζουμε και στη συνέχεια να επηρεάσουμε τις στάσεις μας και τις αξίες μας σε σχέση με αυτά. Μας μείτε λίγο περισσότερο σε αυτό. Όταν λέμε στερεότυπα, είναι ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουμε τα φύλλα, δηλαδή προκαταλήψεις και σταθερές θέσεις. Ακριβώς, ναι. Τα οποία μας εγκλωβίζουν σε κάποια καλούπια και προσδιορίζουν τους ρόλους μας. Για παράδειγμα. Δεν θα μιλήσω για τα απλά και τα ευρέως γνωστά, που είναι ποια είναι η θέση της γυναίκας και ποια είναι του άντρα και υποχρεώσεις μέσα στην οικογένεια, σε σχέση για παράδειγμα με τις δουλειές του σπιτιού, σε σχέση με την ομορφιά και με την αισθητική. Αυτά είναι τα απλά, αλλά να μιλήσω για τα πιο βαριά. Θα ακούσατε ότι σε όλες αυτές τις γυναικοκτονίες η δικαιολογία είναι ότι ήθελε να φύγει, ήθελε να με χωρίσει, μα εγώ την αγαπούσα, που σημαίνει ότι υπάρχει μια αντίληψη ότι η γυναίκα είναι κτήμα μου και ότι η αγάπη επιτρέπει ακόμα και τη βία. Δηλαδή θέλω να πω το στερεότυπα είναι ένα πολύ μεγάλο... Αυτά, κυρία Καμαρινού, έχουν καλλιεργηθεί ανά τους αιώνες. Από πού ξεκίνησαν, δηλαδή είναι στερεότυπα, εντάξει, αλλά έχουν μια ιστορική κοινωνική βάση στη συνείδηση του κόσμου, δεν είναι κατασκευές σύγχρονες. Όχι, ναι. Και δεν θα το πιάσω το θέμα από μακριά από τον προϊστορικό άνθρωπο, αν και όλοι έχουμε μία άποψη γι' αυτό, έτσι, τη σημασία που είχε η μυϊκή δύναμη σε σχέση με την αδυναμία της γυναίκας, η οποία κυοφορούσε και συνέχεια χρειαζόταν να φροντίσει τα παιδιά. Δεν θα το πιάσω εγώ εκεί, θα το πιάσω από τις γιαγιάδες των γιαγιάδων μας και τους παππούδες των παππούδων μας. Από το πιο κοντινό μας σημείο, και αυτό είναι το σημείο το οποίο εστίασα και μελέτησα. Παρατήρησα δηλαδή ότι σε σχέση με την Επανάσταση του 21, με τα τελευταία χρόνια δηλαδή, τους τελευταίους δύο αιώνες, ότι η ιστορία δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τις γυναίκες. Ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν αφορούσε στην ουσία τις γυναίκες. Οι γυναίκες δεν απέκτησαν δικαιώματα. Ότι είτε ήταν Οθωμανίδες, Ελληνίδες, η μοίρα τους ήταν η ίδια. Και εννοώ σε σχέση με τη βία, σε σχέση με το δικαίωμά τους να έχουν φωνή, με το δικαίωμά τους να επιλέξουν πώς θα ζήσουν τη ζωή τους, το δικαίωμά τους να εκπαιδευτούν. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε προτάξει δύο γυναίκες της Επανάστασης, τη Μαυρογένους και τη Μπουμπουλίνα, αυτό είναι άλοθη. Ναι, υπάρχουν δύο γυναίκες οι οποίες αναφέρονται. Επειδή φέρθηκαν σαν άντρες, ας πούμε. Ναι, και για τη Μαντώ Μαυρογένους υπάρχει κριτική, αλλά αυτό που δεν έχουν σκεφτεί είναι ότι εδώ στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα, που μένονταν οι μάχες, οι γυναίκες που στην ιστορία τη δική μας τη σχολική τις μάθαμε ως γυναικόπαιδα, δεν ήταν δηλαδή αυθύπαρκτες προσωπικότητες, ως γυναικόπαιδα αναφέρονται, ήταν σε αυτά τα χωριά από τα οποία οι άντρες έλειπαν και ήταν στα βουνά και πολεμούσαν, ήταν εκεί και είχαν την απόλυτη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων άοπλες.
έρμεα από ό,τι διαβάζουμε και από, από τις περιγραφές των μαχών, αλλά και συνέχεια και στη συνέχεια και από τα απομνημονεύματα των αγωνιστών για τους απελευθερωτές Έλληνες, έρμεα τόσο των Οθωμανών όσο και των Ελλήνων στρατιωτών απελευθερωτών, με την έννοια ότι βία και βιασμοί ασκούνταν πάνω τους από όλους. Άλλωστε η έννοια του βιασμού τότε, ακόμα και στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, δεν είχε την σημερινή, το σημερινό περιεχόμενο. Αφορούσε και οριζόταν μόνο ως βία επάνω σε γυναίκα παντρεμένη, η οποία θεωρείται ιδιοκτησία του ανδρός και επομένως προσβαλόταν ως σύζυγός της. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θεωρείται βιασμός. Συνεπώς, ό,τι αφορά τα κοινωνικά ήθη, η Επανάσταση ήταν λειψή το 1921, έτσι, ασχοληθήκαμε με τον ζυγό των Οθωμανών, αλλά ο ανδρικός ζυγός έμεινε απείραχτος. Ακριβώς, και στα πολιτικά και σε πολιτικό επίπεδο. 10 χρόνια μετά οι άντρες ψήφισαν για πρώτη φορά, αλλά χρειάστηκε να περάσει πάνω από ένας αιώνας για να έχουμε την πρώτη ψήφο των γυναικών. Και μετά την πρώτη γυναίκα κλπ. Ίσως ακούτε, καταρχάς κυρία Καμαρινού, πολύ συχνά ότι ναι, ωραία όλα αυτά, αλλά φτάσαμε στο άλλο άκρο, ότι δηλαδή μέσα από την αναγνώριση της ανάγκης για ισότητα έχουμε εξαλείψει τις πραγματικές φυλετικές διαφορές και καταπνίγουμε τις ιδιαιτερότητες των φύλων. Το έχετε ακούσει αυτό, σας προβληματίζει? Ναι, όλοι το έχουμε ακούσει και όλους μας προβληματίζει, ναι. Και είναι ένα μεγάλο ερώτημα πόσο βάρος έχουν στη διαμόρφωση αυτών των πραγματικών, σε εισαγωγικά λέω, διαφορών, το βιολογικό μας, πόσο βάρος έχει το βιολογικό μας κομμάτι και πόσο βάρος έχει το κοινωνικό κομμάτι, δηλαδή η μάθηση μέσα στην κοινωνία. Οπότε πόσο είναι οι πραγματικές διαφορές και ποιες είναι οι επίκτητες, δηλαδή αυτές που μαθαίνουμε στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον που ζούμε σήμερα, αλλά και που ζούσαμε για χιλιάδες χρόνια. Ναι, αυτό, πάντως, στο αυτό επίπεδο... που θα ήθελα, εγώ δεν θέλω να εστιάσω, ναι, τόσο σε αυτό. Αυτό έχει, ναι, ο καθένας μας μία απάντηση έτσι κι αλλιώς, και θα δούμε και τις απαντήσεις επιστήμης τη Δευτέρα και, οπότε περισσότερο αναλυτικά. Αλλά ήθελα να εστιάσω σε κάτι άλλο, ότι η ενδυνάμωση των γυναικών σίγουρα συμβάλλει σε καλύτερες συνθήκες μέσα στον πυρήνα των οικογενειών, που είναι στην ουσία ο πυρήνας των κοινωνιών μας. Με άλλα λόγια, εάν θέλουμε κάτι να βελτιωθεί στις κοινωνίες μας, χρειάζεται να βελτιώσουμε τη θέση των γυναικών. Γιατί εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι καταπιεσμένος, ο οποίος είναι υποτιμημένος, στον οποίο εξασκείται βία, δεν θα αντιδράσει με τον καλύτερο τρόπο, δεν θα συμπεριφερθεί στα παιδιά του με τον καλύτερο τρόπο, δεν θα συμπεριφερθεί στον σύντροφό του με τον καλύτερο τρόπο. Αν δηλαδή δείξουμε αυτό το σεβασμό που της ανήκει στη γυναίκα, αν συνεργαστούμε μαζί της και μοιραστούμε τα βάρη, εάν την εκπαιδεύσουμε, θα έχουμε καλύτερες συνθήκες μέσα στην οικογένειά μας. Και στην πράξη το βλέπουμε αυτό. Ισχυρίζομαι ότι με όλη αυτή την μεταβολή που έχει γίνει στη θέση της γυναίκας, με την ενδυνάμωση των γυναικών, έχουν βελτιωθεί και οι σχέσεις ανδρών-γυναικών σε μεγάλο βαθμό και οι σχέσεις μέσα στις οικογένειες, παρά τα διαζύγια. Σήμερα μπορούν ισότιμα οι σύντροφοι να λειτουργήσουν ως σύντροφοι οι σύζυγοι, να κουβεντιάζουν, ναι, να υποστηρίξουν. Βέβαια, υπάρχει όμως, συγγνώμη που διακόπτω, η γυναίκα σε μεγάλο βαθμό αισθάνεται υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται σε έναν ρόλο που της έχει κληρονομηθεί, της έχει εμφυτευθεί συνειδησιακά. Δηλαδή, τίνει να θυματοποιείται πολλές φορές. Δηλαδή, έχει τη δουλειά, αλλά αισθάνεται ότι πρέπει να φορτωθεί και το άπαν του νοικοκυριού, επειδή ο άντρας είναι άντρας, δεν τα καταφέρνει, άστον να πάει να δει το ποδοσφαιρό του. Ισχύει αυτό το μοντέλο ή όχι? Και αυτό ισχύει, και το άλλο ισχύει, ότι και αν θέλει να αλλάξει αυτό το μοντέλο είναι πολύ δύσκολο, και μιλάμε για την ελληνική κοινωνία περισσότερο αυτή τη στιγμή, διότι στη Βόρεια Ευρώπη, όπως γνωρίζετε, είναι κάπως διαφορετικές οι συνθήκες. Δηλαδή εκεί δεν λέμε, θεωρείται ντροπιαστικό να πεις ότι ο άντρας μου με βοηθάει, να χρησιμοποιήσει το ρήμα με βοηθάει, με την έννοια ότι είναι δική του υποχρέωση, δεν το κάνει για σένα. Έχετε εξίσου την ευθύνη για το πώς θα λειτουργήσει το σπιτικό, εξίσου την ευθύνη για τα παιδιά, σε όλα τα επίπεδα.
Ο Έλληνας άντρας πόσο όριμος είναι σήμερα σε σχέση με τη γυναίκα και την αναγνώρισή της ως ισότιμου φίλου? Η αλήθεια είναι ότι ίσως το έχετε παρατηρήσει και εσείς, ότι οι γυναίκες σήμερα δίνουν πολύ μεγάλο βάρος, μάλλον ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών, έτσι να μην γενικεύουμε, στην εκπαίδευσή τους. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή ένα θέμα που υπάρχει, για παράδειγμα, στη Γερμανία, είναι ότι στην ιατρική είναι περισσότερο, είναι συντριπτική η πλειοψηφία των γυναικών. Αλλά και στη διαβίου εκπαίδευση, δηλαδή σε εκδηλώσεις, σε διαλέξεις, σε αυτογνωσιακές εμπειρίες, ακόμα και στην ψυχοθεραπεία, ή σε συλλόγους, όπως χθες είχαμε μια ομιλία στην Κοινοτοπία και εκεί διαπιστώσαμε όχι μόνο ότι συμμετείχαν περισσότερο οι γυναίκες, αλλά και στην οργάνωση, στη συλλογική ζωή δραστηριοποιούνται πάρα πολύ οι γυναίκες. Δηλαδή η γυναίκα είχε να αντιμετωπίσει δύο πράγματα, η σύγχρονη γυναίκα, την υποτίμησή της και τη βία. Και το κομμάτι της υποτίμησης το έχει σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίσει με την εκπαίδευσή της, με την ανάπτυξη της προσωπικότητάς της, που την επιδιώκει διαρκώς. Για τους άντρες αντίστοιχα δεν υπήρξε αυτή η ανάγκη. Οπότε νομίζω ότι στο ερώτημά σας λέω ότι αυτή είναι μια αναζήτηση των γυναικών πάρα πολύ έντονη προς την ενδυνάμωση και την ανάπτυξή τους, για να στηριχτούν καλύτερα στα πόδια τους, και αυτό βεβαίως φέρνει και μεγαλύτερη οριμότητα. Ο άντρας, ο Έλληνας, κάνει τόπο στη γυναίκα πλέον σήμερα ή αμήνεται? Ναι. Δεν ξέρω αν ακούσατε. Το καταλαβαίνω απολύτως, και αυτό είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε εμείς οι γυναίκες στις συζητήσεις και στην πραγματικότητα, στην πραγματική ζωή, αλλά και σε μια συζήτηση όταν μπαίνει μια γυναίκα να πει για τα προβλήματα που έχουν οι γυναίκες, ακόμα και για τα πιο τρανταχτά και εμφανή και άδικα, όπως είναι η βία, οι άντρες μπαίνουν σε μια κατάσταση άμυνας. Αυτό μου είναι κατανοητό γιατί συμβαίνει, να μπαίνουν σε κατάσταση άμυνας. Θα ήταν σαν να λέγαμε ότι όλες οι μητέρες είστε αυταρχικές. Αμέσως μια μητέρα θα έμπαινε σε κατάσταση άμυνας και θα έλεγε ναι, όμως το παιδί μου θα πρέπει να γίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτός είναι ο ρόλος μου. Οπότε σε αυτή την κατάσταση άμυνας, και επειδή υπάρχει αυτή η διάχυτη κατηγορία και ένα διαγενειακό φορτίο, μπαίνουν σε κατάσταση άμυνας. Και για τους δυο μας όμως, και για τους άντρες και για τις γυναίκες, αυτό που θα χρειαζόταν θα ήταν αμοιβαία κατανόηση στο που βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί είμαστε η μεταβατική γενιά στην ουσία, από μια κατάσταση η οποία ήταν πολύ δύσκολη και δυσάρεστη και τραυματική, σε μια κατάσταση που αλλάζει και που βέβαια τα νέα παιδιά και οι γενιές οι νεότερες λειτουργούν διαφορετικά από τη δικιά μας γενιά. Και εκεί χρειάζεται η αμοιβαία κατανόηση. Περισσότερα θα ακούσουμε λοιπόν τη Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καμαρινού. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλημέρα, γεια σας.